Το μεγάλο ζήτημα είναι οι πονοκέφαλοι για τα πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και στη Νέα Δημοκρατία που υπάρχει θέμα Τζίτζι Κώστα και θα το δούμε αναλυτικά, αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ με την υπόθεση Καρυπίδη. Ίσως και την υπόθεση Βουδούρη, πάντως σίγουρα την υπόθεση Καρυπίδη. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Ένα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ πήγε στην περιοχή και η Αυγή, η εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ, φρόντισε σήμερα να τελειώσει στο σημερινό της φύλλο τον υποψήφιο που μόλις την Κυριακή έλαβε το χρήσμα. Γιατί δεν το κάνανε? Γιατί είναι εξαρτώμενοι από τα διαπλεκόμενα, από τα τραστ και από τα συμφέροντα. Αυτό δεν έπρεπε να είναι το πρώτο σημείο που έπρεπε να πει σήμερα ο κύριος Τσίπρας σαν αριστερός ηγέτης? Αυτό το σχόλιο του Θεόδωρου Καρυπίδη για τον Αλέξη Τσίπρα ήταν, όπως φαίνεται, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της υπομονής στο ΣΥΡΙΖΑ για τον υποψήφιο του κόμματος στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Κάθε ώρα που περνά, το κλίμα γίνεται όλο και πιο βαρύ για τον κύριο Καρυπίδη, που από το μεσημέρι θεωρείται ξένο σώμα στην Κουμουνδούρου. Ο ίδιος πάντως, με δηλώσεις του στο Sky, ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να αποχωρήσει οικειοθελώς. Θα υπάρξει ένα περιφερειακό όργανο που θα συνεδριάσει και εκεί θα γίνουν οι όποιες κουβέντες και θα παρθούν κάποιες αποφάσεις. Να παραιτηθώ? Όχι. Εγώ γιατί να παραιτηθώ? Εγώ θα δώσω τον αγώνα μου. Το μόνο που απομένει να φανεί πάντως είναι ο τρόπος με τον οποίο θα βγει από τη λίστα των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Καρυπίδης, καθώς το κλίμα είναι βαρύ τόσο στις τάξεις της μειοψηφίας όσο πλέον και της πλειοψηφίας. Ενδεικτικό είναι το σημερινό άρθρο της Αυγής. Για να σου το πω απλά, είσαι ήδη εκτός παιχνιδιού και δεν το έχεις καταλάβει. Δεν πάει να είσαι αντιμνημονιακός μέχρι το κόκαλο, να καταργέσαι 7 φορές την ημέρα την Τρόικα, 6 τη Μέρκελ, 5 το Σαμαρά και 4 το Βενιζέλο? Άμα είσαι φίλε μου εθνικιστής, ρατσιστής, ανορθολογιστής, είσαι από την άλλη πάντα. Δεν είσαι σύμμαχος, είσαι αντίπαλος. Και ενώ το κλίμα χαρακτηρίζεται μη αναστρέψιμο, στην τοπική περιφέρεια της Κοζάνης βρίσκεται ο υπεύθυνος υποψηφιωτήτων του κόμματος, αλλά και ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής για Διαβούλευση με την τοπική οργάνωση, σε μια προσπάθεια να πιστεί ο υποψήφιος περιφερειάρχης να τεθεί εκτός κούρσας με δική του ανακοίνωση. Να παραιτηθώ? Όχι. Εγώ γιατί να παραιτηθώ? Εγώ θα δώσω τον αγώνα μου. Ακόμα και χωρίς τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ? Θα το εκτιμήσω αυτό. Οι αντιδράσεις γύρω από την υποψηφιότητα του Θεόδωρου Καρυπίδη ξεκίνησαν πριν από λίγες μέρες, όταν ανασύρθηκε από το διαδίκτυο αυτό το βίντεο, στο οποίο ως δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού Flash παίρνει συνέντευξη από τον Ηλία Κασιδιάρη. Να είστε καλά, καλό απόγευμα κύριε Κασιδιάρη. Αμέσως μετά ήρθε η ανάρτησή του στο Facebook, την περίοδο που προφυλακίζονταν βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Τώρα που η Χρυσή Αυγή μπήκε στη στενή, ο ελληνικός λαός θα πλέει σε πελάγι ευτυχίας, θα έχει λύσει όλα τα προβλήματά του και ευτυχισμένος θα απολαμβάνει τη σωτηρία της δημοκρατίας τους. Και το πρόβλημα εντάθηκε όταν ο υποψήφιος περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας έγραψε στο ίντερνετ πως το όνομα της Νέρη είναι εβραϊκό, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό πως ανάβει ένα-ένα τα κεριά στην επτάλο φιλιχνία των Εβραίων. Τέτοιες απόψεις, οι οποίες βγήκαν στο φως της δημοσιότητας, τι εννοεί ο κύριος Καρυπίδης? Όχι μόνο συνεργαζόμενος μπορεί να είναι, αλλά ούτε από τα απέναντι πεζοδρόμιο δεν μπορεί να πέρασει. Είναι από τις περιπτώσεις που λες, δείξαμε το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Η τοποθέτηση του Θεόδωρου Καρυπίδη για την ονομασία της Νέριτ προκάλεσε τη σκληρή ανακοίνωση της Αμερικανο-Εβραϊκής Επιτροπής, η οποία εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για τις αναρτήσεις του υποψήφιου περιφερειάρχη, σημειώνοντας πως η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει λάβει θέση. Κάτι που έγινε τελικά πριν από λίγες ώρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανταπέδωσε τα πειρά και με σχόλιο του κάνει λόγο για παρέμβαση στα πολιτικά εσωτερικά πράγματα της Ελλάδας. Υπογραμμίζει ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έχει σταθεί έμπρακτα απέναντι στους νεοναζί και τους αρνητές του Ολοκαυτώματος και ασκεί κριτική στην Αμερικανο-Εβραϊκή Επιτροπή, επειδή, όπως τονίζουν στην Κουμουνδούρου, η ίδια δεν έχει σταθεί το ίδιο σκληρή με στελέχη της κυβέρνησης. Έλα πίσω! Σταμπάει στην πόρτα του σπιτιού μου, σταμπάει. Ήταν διατηρητέα, αλλά ο σεισμός τα μετέτρεψε σε παγίδες θανάτου. Η παραμικρή δόνηση θα μπορούσε να σημάνει τεράστια καταστροφή. Στα Χαβδάτα πολλά είναι τα ετοιμόρροπα σπίτια, όπως αυτό που βλέπετε πίσω μου. Οι κάτοικοι με τις μπουλντόζες ήδη έχουν ξεκινήσει να τα γκρεμίζουν για να μην κινδυνεύσει κόσμος από έναν δυνατό μετασεισμό. Επαντρεύτηκαν, ρε. Με σαλαφόρα όμως ήταν επικίνδυνο. Επικίνδυνο, βεβαίως, αυτό το γκρεμίζουμε. Σε ολόκληρη την Κεφαλονιά, όπου υπάρχουν ετοιμόρροπα κτίρια, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να γκρεμιστούν εγκαίρως πριν τους προλάβει ένας σεισμός που θα τα ισοπεδώσει, προκαλώντας τεράστιες ζημιές σε διπλανά κτίρια και καταστάσεις. Η διανομή τροφίμων, νερού και ειδών πρώτης ανάγκης έχει ήδη ξεκινήσει με τη βοήθεια εθελοντών. Σεισμόπληκτοι από όλη την Κεφαλονιά σπέβδουν εδώ για να προμηθευτούν τα απαραίτητα. Έρχεται και φάγει. Το μουσείο στο Λιξούρι έχει μετατραπεί σε κέντρο ζωής για τους σεισμόπληκτους. Εκατοντάδες έχουν σπεύσει από νωρίς το πρωί για να προμηθευτούν νερό, τρόφιμα και είδη που έχουν ανάγκη.
Επικοινωνούμε με παρέδρους των χωριών να συνεννοηθούμε και όσοι εξουριώτες έρχονται εδώ στο μουσείο τροφοδοτούνται άριστα. Το επόμενο τέταρτο θα γίνει διανομή φαγητού στο χωριό σας. Παρακαλείστε να είστε σε κεντρικά σημεία του χωριού επί του επαρχιακού δρόμου. Η διανομή φαγητού από το Δήμο έχει μόλις ξεκινήσει στο κλιμάκιο. Θα επισκεφθεί σήμερα 14 χωριά και θα μοιράσει περίπου 700 μερίδες φαγητό. Εσείς που ξέρετε ποιοι είναι οι άνθρωποι στα σπίτια που έχουν ανάγκη να τους φωνάζετε για να πάρουν φαΐ. Αφού κοιμόμαστε στο αυτοκίνητο, πώς θα ανέβουμε να μαγειρέψουμε? Εντάξει, αλλά είμαστε έξω από σπίτια. Έχετε οικογένεια, έχετε παιδάκια? Βεβαίως. Περιμένετε από αυτό το φαγητό? Από πού αλλού, δεν υπάρχει αλλού να πάρουμε. Εδώ πέρα είναι όλα τα χωριά. Έχουμε καταγράψει τις μερίδες που έχουν ανάγκη, που έχουν πληγεί από το σεισμό. Και από σήμερα αρχίσαμε και τα μοιράζουμε εμείς, να ξέρουμε τι ανάγκες έχει, να μην μείνει κάποιο σπίτι χωρίς φαγητό. Το πρωί έφτασαν στο Λιξούρι και τα πρώτα 45 προκατασκευασμένα σπίτια που θα χρησιμοποιηθούν για να στεγάσουν μαθητές των σχολείων που έχουν υποστεί ζημιές. Οι πρώτες προκατασκευασμένες αίθουσες έχουν φτάσει στο Λιξούρι και όπως βλέπετε είχαν τοποθετηθεί έξω από το κλειστό γυμναστήριο του Λιξουρίου. Αυτή τη στιγμή μεταφέρονται ακριβώς εδώ, λίγα μέτρα από το σημείο που βρίσκονται. Είναι ο εξωτερικός χώρος του επαγγελματικού λυκείου στο Λιξούρι. Και εδώ θα στεγαστεί το γυμνάσιο της πόλης που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από το σεισμό. Ζωντανή σύνδεση τώρα με τη Ράνια Τζίμα για τις αυξήσεις στα διόδια που ισχύουν από σήμερα σε 8 σημεία του εθνικού δικτύου. Ναι, αυξήσεις, Όλγα, οι οποίες έχουν τεθεί ουσιαστικά σε εφαρμογή από χθες τα μεσάνυχτα σε πάρα πολλά σημεία του δικτύου. Ξεκινούν από 25 λεπτά και φτάνουν ακόμα και στο 1 ευρώ και 45 λεπτά. Πρόκειται για αυξήσεις οι οποίες προβλέπονταν από τις συμβάσεις από το 2008. Τα έργα όμως είχαν παγώσει. Άρα λοιπόν οι αυξήσεις επιβάλλονται τώρα που τα έργα έχουν επανεκκινήσει. Μπορούμε να δούμε ενδεικτικά κάποιες τιμές σε σταθμούς διοδίων. Στις Αφίδνες από 2 ευρώ και 10 λεπτά σε 3 και 35. Στο Καπανδρίτη από 1 και 20 σε 2,05. Στη Μαλακάς από 0,90 σε 1 και 45 και στα Ινόφυτα από 0,40 σε 0,65. Να πούμε πάντως ότι σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, αυτό που έχει συμφωνηθεί είναι οι κάτοικοι των περιοχών, οι μόνιμοι κάτοικοι, να πληρώνουν τις παλαιές τιμές, όπως ας πούμε οι κάτοικοι του Οροπού. Ο Δήμαρχος βεβαίως της περιοχής αντιδρά, ζητά αυτές οι τιμές, οι καλύτερες, ας το πούμε έτσι, να ισχύουν και για τους επισκέπτες. Έτοιμα όμως που δεν γίνεται δεκτό από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών. Την Εγνατία Οδό στον κόμβο της Κουλούρας έκλεισαν σήμερα το πρωί αγρότες από την Ημαθία στο πλαίσιο των κινητοποίησεών τους. Εκατοντάδες αγρότες ανέβηκαν πεζοί στο οδόστρωμα για μισή ώρα, αντιδρώντας στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Το μεσημέρι, μετά από σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τους αρμόδιους υπουργούς, αποφασίστηκε ότι οι αγρότες δεν θα τηρούν βιβλία, αλλά μόνο παραστατικά εσόδων-εξόδων και μάλιστα μόνο αυτοί που έχουν εισόδημα άνω των 15.000 ευρώ. Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι αγρότες θα συνεδριάσουν κατά τόπους απόψε το βράδυ για να αποφασίσουν το μέλλον των κινητοποίησεών τους. Προς το παρόν, τα μπλόκα που έχουν στήσει στους δρόμους παραμένουν. Αυτές οι εκρήξεις στο Βόλγογραντ τον περασμένο μήνα, η μία στο σταθμό των τρένων και η άλλη σε λεωφορείο, ρίχνουν βαριά τη σκιά της τρομοκρατικής απειλής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι, παρά το εορταστικό χρώμα που προσπαθούν να δώσουν οι ρωσικές αρχές στην αντίστροφη μέτρηση για την αυριανή τελετή έναρξης. Οι αμερικανικές αρχές πυροδοτούν το κλίμα ανασφάλειας με την οδηγία τους προς αεροδρόμια και εταιρείες να εντείνουν τους ελέγχους τους στα σωληνάρια οδοντόπαστας που μπορεί να περιέχουν εκρηκτικές ύλες κατάλληλες για την κατασκευή βόμβας. Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Δημήτρη Κόζακ, δίνει διαβεβαιώσεις ότι οι αρχές ασφαλείας έχουν τεθεί σε συναγερμό για να αντιμετωπίσουν κάθε ενδεχόμενη τρομοκρατική απειλή. Ενδεικτική των μέτρων που λαμβάνουν οι 40.000 άνδρες ασφαλείας ήταν η κάλυψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μπαν Κι-μουν από ουλαμό σωματοφυλάκων, καθώς μετέφερε ως λαμπαδιδρόμο στην Ολυμπιακή Φλόγα σε βαθμό που να μην μπορούν ούτε την εικόνα του να καταγράψουν οι κάμερες. Με τις αφήξεις σημαντικών παγκόσμιων ηγετών για την τελετή έναρξη στο Σότσι, όπως ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping, ο πονοκέφαλος των μέτρων ασφαλείας εντείνεται. Και οι Ρώσοι, εμπνευσμένοι από την αρχαία Ελλάδα, κάνουν έκκληση για εκεχηρία σε όλες τις ένοπλες ομάδες του πλανήτη.